Ένα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Φιλίμωνα Καραμίτσο. Φιλίμωνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που συνέβη με τα σκουπίδια, με τα απορρίμματα που ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, πήρε με ρύθμιση, μάλιστα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου της Υγείας, έτσι ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιμένει, πήρε την αρμοδιότητα από την περιφέρεια, την έδωσε στο φορέα και εδώ στην Ήπειρο. Φωτογραφική ήταν αυτή για την Ήπειρο, αυτή η διάταξη, πολιτικό άδειασμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη του Αλέξανδρου Καχρημάνη. Να ξαναπώ για μια ακόμη φορά, μίλησα με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος είπε κανένα σχόλιο σε αυτή τη φάση, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι κάτι περιμένει, ότι κάτι περιμένει από την κυβέρνηση κεντρικά, από το κέντρο της κυβέρνησης, και θα κάνει σε κάθε περίπτωση, μου είπε, δηλώσεις σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, πώς είδες εσύ, Φιλίμωνα, αυτή την εξέλιξη? Αυτό που έγινε είναι μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία μπήκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι του Υπουργείου Οικονομικών το νομοσχέδιο και είχε πολλές τροπολογίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Πολλές είναι κοινή βουλευτική πρακτική. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι είναι μια νομοθέτηση. Δηλαδή δεν είναι ούτε μια διευκρίνηση, ούτε μια εγκύκλωση, ούτε μια υπουργική απόφαση. Είναι μια νομοθέτηση, ένας νόμος του κράτους η τροπολογία. Είναι ένα άρθρο στο πλαίσιο ενός νόμου. Στο άρθρο αυτό υπάρχει, ας το πούμε, μια συναρμονία πλέον της νομοθέτησης, η οποία λέει ότι και για τα έργα που υλοποιούνται, που έχουν υλοποιηθεί, όχι που είναι σε υλοποίηση, που έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν στη διαχείριση των απορριμμάτων, την αρμοδιότητα την έχει ο φορέας διαχείρισης, άσχετα αν υπάρχει ένας άλλος φορέας που έχει κάνει τις συμπράξεις πιο πριν, βάσει του νόμου του 2010. Φωτογραφικό και για την Ήπειρο ήταν αυτό, φίλε. Μπορεί να σημαίνει και αλλού, δεν το ξέρω ακριβώς. Εντάξει. Ήταν εδώ δικό μας αυτό. Δικό μας, ναι. Αυτό αφορά την Ήπειρο. Αυτό τώρα ταιριάζει με τον νόμο του 2018 που λέει ότι αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες οι φορείς και διαχείριση που είχαν γίνει περιφερειακοί για όσους θυμούνται. Και το οποίο καθυστερούσε εδώ στην Ήπειρο. Έτσι. Ναι. Υπήρχε μια κόντρα μεταξύ περιφέρειας και φόρτα. Ωραία, πολιτικά θέλω να μου πεις. Ναι, η κόντρα έχει ένα διοικητικό τεχνικό χαρακτήρα. Δηλαδή η περιφέρεια έλεγε έχω μια προγραμματική σύμβαση και υλοποιείται. Αυτό που λέει τώρα ο νόμος είναι αυτό που προβλέπεται για τους φορείς. Λέει ότι εντάξει, είχαμε το πρόβλημα τότε που έπρεπε να γίνουν τα έργα. Και τότε παρουσιάστηκε η περιφέρεια στην Ήπειρο και ήταν ο απομηχανής θεός, ήταν ο φορέας δηλαδή που έτρεξε τα μεγάλα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, γιατί δεν μπορούσαν οι Δήμοι να το κάνουν αυτό. Και μάλιστα ήταν και μια από τις πρωτιές της Ήπειρου. Δεν είναι δεδομένο αυτό ότι πρέπει να έχεις μονάδα, να υπάρχει σύστημα που είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Σε άλλες περιοχές, θυμίζω την Κέρκυρα, δηλαδή θυμίζω άλλες περιοχές της χώρας μας που δεν έχουν καν τα πρώτα στάδια αυτού του σχεδιασμού. Έτσι είναι. Υλοποιήθηκε δηλαδή ο σχεδιασμός και έμεινε μετά αυτό. Εκεί τώρα η κυβέρνηση, ένα θέμα πολιτικό είναι εδώ, γιατί η κυβέρνηση της πήρε 3 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας για να φέρει μια ρύθμιση τέτοιου τύπου, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, το πολιτικό ζήτημα που το κάνει τώρα. Επειδή το σήκωσε ένα καταρχάς, επειδή το σηκώσει η περιφέρεια, αυτό η περιφερειακή αρχή, ως κεντρική πολιτική της. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα διευθέτησης έτσι, που το είχε περιφερειακό. Που έτρεχε και δεν μιλάγαμε. Ήταν ένα κεντρικό πολιτικό θέμα που έχει να κάνει τις συγκρούσεις με το φορέα, που έχουμε ανταλλαγές εδώ, ανακοινώσεων. 3 χρόνια είμαστε σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ κεντρικό ζήτημα πάνω στο οποίο έρχεται η κυβέρνηση, που είναι και ένα πολιτικό όργανο η κυβέρνηση, δεν είναι και αυτή ουδέτερη, και κάνει μια παρέμβαση, την οποία μάλιστα δεν την ανακοίνωσε μέσα σε μια λογική. Δηλαδή δεν έγινε μια συνέντευξη τύπου, μια ανακοίνωση έτσι, να πει έχω ένα θέμα και στην να το λύσω. Έγινε μια τροπολογία και προσπαθούν να διευθετήσουν αυτό το ζήτημα. Το ότι προκύπτουν κάποιες πολιτικές παρενέργειες, προκύπτουν. Δηλαδή είναι σαν να λέει η κυβέρνηση ότι εγώ μπορώ να νομοθετώ όπως θέλω, που έχει δικαίωμα προφανώς να το κάνει, αλλά χωρίς να ρωτάω και να βλέπω τι γίνεται στην Ήπειρο ή χωρίς να το εξηγώ αμέσως. Οπότε αυτό αμέσως φέρνει σε δύσκολη θέση την περιφερειακή αρχή, η οποία πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο προέκυψαν αυτά τα ζητήματα τώρα. Ή τέλος πάντων όλοι οι παράγοντες τώρα θα πρέπει να βρουν και μια λύση. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο η αρμοδιότητα, είναι να τρέχει σωστά το πρόγραμμα,
ο σχεδιασμός. Να μην μπλοκάρουν ξανά τα πάντα. Να πω και μια παράμετρο. Πότε ξεκίνησαν δράση όλα αυτά τα ζητήματα? Όταν κατανοήθηκε μετά την κυρία το 2019, κάτι που ξέραμε, περιμέναμε πριν, ότι ο σχεδιασμός για να υλοποιηθεί χρειάζεται και άλλα βήματα ακόμα, σταθμικά φόρτωσης, άλλες μεθόδους όπως είναι μεταφορά του υπολείμματος, και κυρίως κοστίζει. Mm-hmm. Δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, επειδή το κράτος και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα για να υλοποιηθούν αυτά τα μεγάλα έργα και οι ιδιωτικές εταιρείες βέβαια με το ΣΔΙΤ, δεν σημαίνει ότι τα μόλις τα φτιάξαμε γίνονται όλα αυτόματα. Πατάς ένα κουμπί και μάλιστα δεν υπάρχει και κόστος. Αντιθέτως, εκεί παρουσιάστηκαν ζητήματα, δηλαδή οι Δήμοι κατανοήσανε το μέγεθος των πραγμάτων και κάνανε τις δικές τους κινήσεις προφανώς. Τώρα πρέπει να βρεθεί όχι μόνο μια πολιτική ισορροπία, αυτό ίσως να είναι το λιγότερο, πρέπει να βρεθεί μια θεσμική ισορροπία. Την ευθύνη έχει η κυβέρνηση πάντα σε αυτά τα ζητήματα, ώστε να μπορούν και οι Δήμοι όμως, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν σαφώς τις ευθύνες τους, δεν είναι μόνο θεσμικό ζήτημα. Δικά μας είναι τα σκουπίδια, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές αυτό. Mm-hmm. Των Δήμων είναι τα σκουπίδια. Έτσι. Και πρέπει να βρουν τεχνικές μέσα από το θεσμικό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί για την διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και με άλλες πολιτικές, όπως είναι η κυκλική οικονομία, ώστε και το κόστος να είναι μειωμένο και να γίνεται και σωστά η διαχείριση των απορριμμάτων. Θα δούμε και την πολιτική διάσταση, θα δούμε και τη διάσταση που λες. Προφανώς, όπως λες και εσύ, θα κρατηθεί το θέμα στην επιφάνεια. Θα δούμε τις απαντήσεις, Καχρημάνη, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα. Τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Πάμε τώρα στο Δήμο Ιωαννιτών, Ολομέλεια Παράταξης Μπέγκα, χθες με παρουσίες. Ο Νάτσης ήταν εκεί. Δεν ξέρω, εθιμοτυπικά, εσύ θα μου πεις τη σκέψη σου. Επίσης ήταν εκεί ο Θανάσης Οικονόμου. Δεν ήταν εκεί ο Θανάσης Μανταλόβας, ο οποίος δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τον Θωμά Μπέγκα. Αυτό είναι γνωστό, όλοι ζούμε στην ίδια πόλη. Δεν ήταν εκεί ο Νίκος Γκόλας, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα και εδώ στο ITV είχε πει ότι θα τον ενδιέφερε να είναι υποψήφιος δήμαρχος Ιωαννίνων. Δεν πήγε στην Ολομέλεια της παράταξης. Ταξής του ο Νίκος Γκόλας. Αυτό μπορεί να έχει διάφορες αναγνώσεις. Σε ακούω, Φιλίμωνα. Είχε κόσμο, ήταν στελέχη, ήταν πολλά στελέχη. Είναι μια μορφή restart αυτό, μια επανεκκίνηση μετά την πανδημία. Είναι η Ολομέλεια της παράδοσης, θα μπορούσε να γίνεται κάθε χρόνο, δεν μπορούσε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είχε και έναν, ας πούμε, και πανηγυρικό χαρακτήρα να μαζευτούν οι άνθρωποι. Και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Έναρξη προεκλογικής περίοδου, είπε ο Νίκος. Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή δίνονται κάποια πολιτικά σήματα. Υπάρχει αυτή η κατάσταση της τριετίας και με τα προβλήματα που προέκυψαν την πανδημία και με μια αίσθηση δηλαδή ότι τα πράγματα έχουν άλλους χρόνους και άλλες παραμέτρους. Δεν ήμασταν ομαλά. Δεν είχαμε ένα ομαλό πολιτικό βίος στην πόλη μας. Σε όλους τους Δήμους ισχύει αυτό. Οπότε είναι μια ευκαιρία εδώ. Ο Θωμάς Μπέγκας παίρνει πρώτος, ας πούμε, την πρόκληση και ξεκινάει έναν άτυπο, θα λέγαμε, καταρχάς προεκλογικό αγώνα εν ώψη του 2023. Έτσι. Εδώ να θυμίσουμε ότι ένας σταθμός είναι ο Μάης του 2023 που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ψηφοδέλτιο. Οπότε εκεί ήταν μια ευκαιρία να δείξει και η παράταξη ότι είναι ενεργή και μεγάλη. Και ο ίδιος ο Θωμάς Μπέγκας ότι είναι αυτό ο αδιαφιλονίκητος. Δεν αμφισβητήθηκε χθες ο Μπέγκας. Προφανώς, γιατί. Παρά τα όσα έλεγε ο Νίκος Γκόλας, δεν αμφισβητήθηκε. Δεν ξέρω ούτε ποιος έχει καλές σχέσεις με ποιον, ούτε. Το γνωρίζω εγώ, γι' αυτό το λέω. Σημασία εδώ σε αυτό το σημείο, δηλαδή πάντα σε αυτά τα τριβείς που μπορεί να υπάρξουν, είναι ποιος καταθέτει δημόσια και μέσα σε ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο μια υποψηφιότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτή τη στιγμή δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Τώρα αυτό δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά θα έλεγα ότι είναι μικρότερες πιθανότητες πλέον για να αλλάξει κάτι. Ο Λάζαρος Νάτσης σηματοδοτεί κάτι που ήταν εκεί ή είναι θυμοτυπικό επικεφαλής μιας άλλης παράταξης? Εντάξει, καλέστηκε, τώρα, κλήθηκε και πήγε. Νομίζω τώρα στην περίπτωση της εποχής μας, θα έλεγα, της περίοδου που διανύουμε, το να πάει μια παράταξη σε μια άλλη να κάνει μια εισήγηση, νομίζω δεν είναι. Δεν έχει σημαίνει κάτι, λες. Πουθενά. Το ότι το κάνει την επιλογή θα δούμε και που δεν θα πάει. Έτσι. Δεν ξέρω, να το δούμε συνολικά, λες. αλλά νομίζω ότι η εποχή μας επιτρέπει τα πάντα στους Δήμους και έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν θα μου φαίνονταν παράξενο και η Τατιάνα Καλογιάννη να πάει σε μια άλλη παράταξη και κάποιος να πάει σε μια άλλη παράταξη. Που πηγαίνεις και που δεν πηγαίνεις όμως, όπως είπες, έχει σημασία. Αυτό θα το δούμε δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο που δεν θα πάνε. Να βγάλουμε συνολικό συμπέρασμα. Εθνικές εκλογές. Αλίμονο στην εποχή μας να θεωρούμε ότι είναι και μείζωνα πολιτικά ζητήματα. Αντιθέτως θα έπρεπε να ευχόμαστε να υπάρχει διάλογος τέτοιου τύπου μεταξύ των παρατάξεων. Μήπως και πάμε κάτι παραπέρα κάποτε, εξυγχρονιστούμε και λίγο και σε αυτή την πόλη και στις άλλες. Από κομματικοποίηση, λες. Από κομματικοποίηση της αυτοδιοίκησης. Έχει δείξει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια οριογραμμή προοδευτική. Βέβαια. Τα οποία πρέπει να λύνονται από κοινού. Κάποιοι να κάνουν συμμαχίες και να λύνουν. Οι αστικές αναπλάσεις και το κυκλοφοριακό της πόλης δεν είναι και καμιά βαριά ιδεολογία τώρα. Σωστό. Για πάμε στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, Φιλίμωνα, για να σε αποδεσμεύσω. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θέλει να περάσει, να πάει τις εκλογές το Μάιο του 2023. Αλλά ο χειμώνας, η πραγματικότητα θα τον αφήσει να περάσει από τον πολύ δύσκολο χειμώνα, ή θα πάει σε εκλογές αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, θα τις προκηρύξει. Τι εκτίμηση κάνεις εσύ? Αυτή τη στιγμή όλα δίνουν ότι θα γίνουν οι προώρες εκλογές. Με την έννοια το φθινόπωρο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Αλλά δεν είναι και πολύ προώρες το φθινόπωρο εδώ που τα λέμε, έτσι. Όχι, αλλά έχουν συστορευτεί τα ζητήματα τόσο που απαιτούν μια πολιτική διέξοδο. Τέτοια ζητήματα μεγάλα, οι συνέπειες του πολέμου, το ενεργειακό, η ακρίβεια, η μεγάλη δυσκολία των οικοκυριών να βγάλουν το μήνα, η ένταση με την Τουρκία. Είναι ζητήματα τα οποία επιβάλλουν, υπάρχει κρίση της πανδημίας προφανώς. Mm-hmm. Επιβάλλουν αυτά τα ζητήματα να υπάρχει μια πολιτική διέξοδο. Ή αν αναλαμβάνει η κυβέρνηση λοιπόν να κάνει μια νέα αρχή, έστω για λίγους μήνες, με ένα σχηματισμό, νέο πολιτικό πρόγραμμα και να πάει μπροστά, δικαιούται να το κάνει, αλλά δεν φαίνεται ότι θα το κάνει αυτό. Ή έχουμε εκλογές που είναι ένας κλασικός τρόπος σε όλες τις δημοκρατίες να γίνεται ένα, ας πούμε, μια κίνηση προς τα μπρος και να αποφασίσει και ο κόσμος. Έχουμε και το ζήτημα της απλής αναλογικής, που από το 19 το έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ζήτημα, αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο. Άρα με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτή η εκλογική διαδικασία της απλής αναλογικής. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάνε τα πράγματα. Έτσι είναι, όπως το λες. Είναι ανοιχτό εντελώς το παιχνίδι αυτών των εκλογών. Εκεί τώρα παίζεται ένα ζήτημα. Γι' αυτό και πολλώνονται πάρα πολύ τα πράγματα σε νέα επίπεδα. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Μας απασχολούν και εμάς αυτά. Η οικονομία, η ακρίβεια, η ενέργεια, ο πόλεμος, οι συνέπειες στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι εδώ. Απασχολούν τις ζωές μας. Άρα θα πολλωθούν πολύ τα πράγματα σε κεντρικά πολιτικά σχέδια. Δύσκολα θα ανασάνουν μικρότερες πολιτικές φωνές. Ενώ θα παλέψουν για το 3%. Συμφωνώ μαζί. Και εκεί θα παιχτεί ένα ζήτημα που θα έχει να κάνει με τις εντυπώσεις που θα δημιουργήσει ο πρώτος γύρος. Η απλή αναλογική. Εκεί θα δημιουργηθούν οι δυναμικές. Έτσι, το λες ακριβώς. Και επειδή η θέση εκεί τώρα υπάρχει και μια δεύτερη παράμετρος, αν θες τη ζητάμε μια άλλη φορά, επειδή η θέση τώρα στη Βουλή με την απλή αναλογική δεν είναι ίδιες με εδώ όπως είναι η πλειοψηφικό το σύστημα, ναι. Είναι λιγότερες για τα μεγαλύτερα κόμματα και κυρίως το μεγαλύτερο κόμμα, το πρώτο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τους ήδη βουλευτές και τους υποψήφιους βουλευτές. Εκεί θα δούμε, εμείς δεν θα δούμε. Άρα έχουμε και εκείνη την μάχη. Σε ευχαριστώ πολύ, Φιλίμωνα, να ευχαριστήσω τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ελευθερία για τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Φιλίμωνα. Γεια σας.